Η 7η περιβαλλοντική απόδραση διτών της Aegean Rebreath μαζί με δεκάδες εθελοντές από την Attica Group είχε ως επίκεντρο το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Με την ολοκλήρωση της διήμερης δράσης το μεσημέρι της Κυριακής, ένας μεγάλος όγκος απορριμμάτων συλλέχθηκε από το βυθό και ταξινομήθηκε με σκοπό την ανακύκλωση. Και αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση κιόλας της τοπικής κοινωνίας για τις συνέπειες των πραξιών μας. Και παράλληλα έχουμε και μια δράση στη λίμνη Κουρνά με τους Special Olympics, όπου είμαστε, στηρίζουμε εκεί την οργάνωση σαν χρυσή χορηγή και με τους εθελοντές μας, που πραγματικά επίσης ήταν μια πολύ συγκινητική δράση. Που αποδεικνύει αφενός μεν το στρατηγικό της σχεδιασμό όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου σαν πρωτοβουλία παραδειγματική για τις τοπικές κοινωνίες. Η δράση καθαρισμού του βυθού του ενετικού λιμανιού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο για την προστασία των ελληνικών θαλασσών και την ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας. Είμαστε εδώ με περισσότερους από 120 εθελοντές και κάνουμε σημαντικό έργο τόσο ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον καθαρισμό του βυθού, όσο και προς την κοινωνική ένταξη ατόμων με πνευματικές αναπηρίες μέσα από την υποστήριξη που παρέχουμε στα Special Olympics και στους αγώνες καγιάκ που διεξάγονται στη λίμνη Κουρνά αυτές τις μέρες. Ο επικεφαλής της Aegean Rebreath τόνισε ότι η πρωτοβουλία στο ενετικό λιμάνι των Χανίων επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι οι ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές είναι και ιδιαίτερα επιβαρημένες. Θεωρώ ότι έχουμε τώρα μια πολύ καλή εικόνα του λιμανιού. Θεωρώ ότι το έχουμε αποσυμφορήσει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και περιμένουμε να δούμε και στο μέλλον τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μιας και η Aegean Rebreath έχει ιδρύσει και συντονίζει το δίκτυο Μπλε Δήμων, ένα μοναδικό εγχείρημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την πρωτοβουλία του ομίλου Attica, μέλος του οποίου είναι και η Anne Klein's, και τη συνεργασία του με την Aegean Rebreath, χαιρέτησαν η Νομαρχιακή Λιμενική Επιτροπή και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Πρέπει να αποκτήσει και η κοινωνία μια συνείδηση περιβαλλοντολογική, γιατί δεν μπορούμε μόνο από αυτές τις δράσεις να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Δυστυχώς τα ευρήματα μας απογοητεύσαν για ακόμα μία φορά. Όπως θα δείτε και εσείς στα πλάνα σας, υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες από αμέλεια τα περισσότερα που υπάρχουν στο βυθό του ενετικού. Τα τελευταία χρόνια, με την υποστήριξη της Attica Group, η Aegean Rebreath υλοποιεί σειρά αντίστοιχων δράσεων στα νησιά, επιδιώκοντας την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Οι δράσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας των Χανίων. Αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι είναι τόσα πολλά, που σημαίνει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον μας και στις θάλασσές μας. Αυτό το οποίο νομίζω έχει αξία είναι όχι μόνο να καθαρίζουμε τα λιμάνια, αλλά να φτάσουμε σε ένα σημείο να πέφτουν οι δίδες και να μην βρίσκουν τίποτα. Η 7η περιβαλλοντική απόδραση στα Χανιά άρχισε με δράσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές δημοτικών σχολείων από την μη κυβερνητική οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη, οι οποίοι με την υποστήριξη του ομίλου Attica οργάνωσαν βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε 4 δημοτικά σχολεία. Συνεχίστηκε με την στήριξη των αθλητών των Πανελλήνιων Αγώνων Καγιάκ Special Olympics στη λίμνη του Κουρνά και κορυφώθηκε με τον καθαρισμό του ενετικού λιμανιού.